Είπαμε το ένα, πώς πρέπει η Ελλάδα να συμμαχήσει σε εισαγωγικά περισσότερο με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ώστε να πιέσει προς αλλαγή κατεύθυνσης στην αντιμετώπιση της κρίσης αυτής. Το δεύτερο και το τρίτο. Είναι, έχει σχέση με αυτό που έλεγε ο Πάσχος για την αξιοπιστία της Ελλάδας στα μάτια των βορειοευρωπαίων εταίρων μας. Και εκεί το πρόβλημα είναι το εξής. Στην Ελλάδα, εδώ και παρατηρώ ότι τον τελευταίο μήνα όλοι μιλάνε για αλλαγή κλίματος στην Ευρώπη όσον αφορά την Ελλάδα. Δεν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα. Εκεί συμφωνώ με τον Πάσχο. Και ο λόγος που δεν υπάρχει είναι απλός. Ο μέσος Ευρωπαίος, βορειοευρωπαίος πολίτης, φορολογούμενος, δεν ενδιαφέρεται για το αν εμείς περνάμε τα μέτρα από τη Βουλή των Ελλήνων. Τα περνάμε το Μάη του 2010. Ποτέ η Βουλή των Ελλήνων δεν έχει αρνηθεί να περάσει ένα πακέτο. Θυμάστε το μεσοπρόθεσμο, το μνημόνιο 1, γενικά. Όλα περνούν από τη Βουλή των Ελλήνων. Εκεί που υπάρχει πρόβλημα είναι ότι κάθε φορά που συνυπογράφουμε κάποιο σχέδιο, ανόητο σχέδιο της Τρόικα για την εξέλιξη του ελληνικού χρέους, κάθε φορά που υπογραφούμε ουσιαστικά τι κάνουμε μια δήλωση για το τι θα πετύχουμε στους επόμενους 5-8 μήνες που πάντα αστοχούμε και δεν το πετυχαίνουμε. Και εγώ θεωρώ ότι εκεί φταίει η λογική αυτών που μας βάζουν να υπογράφουμε. Αλλά φταίμε και εμείς που το υπογράφουμε. Κάποια στιγμή θα έπρεπε να πούμε ότι θέλετε να περάσουμε αυτά τα μέτρα. Μας το επιβάλλετε. Θα τα περάσουμε. Αλλά δεν μπορείτε να μας επιβάλλετε να κάνουμε την πρόβλεψη ότι το, για παράδειγμα, το χρέος το 2020 θα πέσει στο 124% όταν δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να πέσει στο 124%. Γιατί κάθε φορά που συνυπογράφουμε ένα στόχο, ο οποίος αποτυγχάνει, ο Γερμανός φορολογούμενος λέει τι. Αυτοί οι άνθρωποι, γιατί είναι τόσο αναξιόπιστοι. Αυτό με το χρέος είναι ένα παιχνιδάκι εικόνων που κάνουμε και εμείς, κάνουν και οι Ευρωπαίοι, κάνουν και το Διεθνές. Δεν έπρεπε να το κάνουμε. Ναι, εμείς είμαστε ο ασθενής κρίκος αυτήν την ιστορία. Έτσι. Εδώ υπάρχει κοντζάμ Δουνουτού, κοντζάμ Γερμανία, κοντζάμ Βόρεια Ευρώπη κτλ. Σε ό,τι αφορά το χρέος. Στα υπόλοιπα μέτρα όμως, τα οποία ήταν οι μεταρρυθμίσεις, η απελευθέρωση επαγγελμάτων, μπορούσαμε να κάνουμε περισσότερα. Απλώς εδώ το πολιτικό σύστημα κοροϊδεύει και τους Ευρωπαίους και εμάς και τους πολίτες. Λένε ότι θα περάσουμε απελευθέρωση επαγγελμάτων. Και καθένας υπουργός, μόλις περνάει το Γενικό Νομοσχέδιο για την Απελευθέρωση των Επαγγελμάτων, αρχίζει και στέλνει από ένα προεδρικό διάταγμα που εξαιρεί εκείνο το πράγμα, στέλνει ο άλλος ένα δεύτερο προεδρικό διάταγμα. Κοροϊδευόμαστε και μας κοροϊδεύουν οι πολιτικοί. Το ζήτημα είναι αν δεν κοροϊδευόμαστε, όλοι, αν και αν τα. Θυμάστε τι γινόταν. Αν αντιμετωπίζαμε το μνημόνιο στην πράξη έτσι όπως έπρεπε, βάσει στόχων, θα είχαμε πετύχει τους στόχους. Σε καμία περίπτωση, γιατί η λογική του ήταν λάθος. Λογική... Λοιπόν, μπαίνουμε σε μια κουβέντα γενική. Θέλω να τη δούμε λίγο πιο ειδικά. Πάμε στον Χρυσόστομο Τσούφι να μας δώσει τις τελευταίες αλλαγές που έχουν σημειωθεί στο φορολογικό. Τι θα συζητήσουν δηλαδή οι πολιτικοί αρχηγοί στην διακομματική, στην ενημέρωσή τους. Τι αλλαγές έχουμε και κατά πόσο είναι προς το δικαιότερο, Χρυσόστομο, μετά από τόσα που είδαμε να διαραίουν και τόσα που είδαμε να σχολιάζονται και αυτό το ανέκδοτο με το Χότζα που έβαζαν όλα τα ζώα μέσα στη μικρή την αίθουσα για να νιώσει ασφυξία. Για πες μας λοιπόν τώρα, πρέπει να χαιρόμαστε. Καταρχήν να σου πω ότι αυτά που πρόκειται να πούμε είναι η τελική πρόταση του Υπουργείου Οικονομικών προς τους εκπροσώπους των κομμάτων που στηρίζουν την κυβέρνηση. Χτες στην σύσκεψη που έγινε δεν υπήρξε συνεννόηση, δεν μπορούσε να υπάρξει συνεννόηση γιατί αυτή η πρόταση δόθηκε αργά, δεν πρόλαβαν να τη μελετήσουν τα άλλα κόμματα, οπότε στις 12.30 έχει προγραμματιστεί νέο ραντεβού. Μάλιστα. 12.30 λοιπόν. 12.30 λοιπόν στο Υπουργείο Οικονομικών. Ωραία. Τώρα τι έχει προτείνει το Υπουργείο Οικονομικών. Πάμε στην καινούρια κλίμακα, η οποία δεν προβλέπει αφορολόγητο και έχει τρεις συντελεστές. Από τις έως τις 25.000 ο συντελεστής είναι στο 21%, από τις 25 έως τις 40.000 ο συντελεστής είναι 36% και από τις 40.000 και πάνω ο συντελεστής είναι 40%. Όπως βλέπεις δεν υπάρχει πλέον 45%. Έφυγε και για να αντισταθμιστεί η απώλεια από το ότι δεν υπάρχει αφορολόγητο έχουμε την περίφημη έκπτωση του φόρου των 1.950 ευρώ η οποία θα παραμένει flat. Μάλιστα. Ως τις 18.000 ευρώ μειώνεται από τις 19 ως τις 29.000 ευρώ μειώνεται κατά 50 ευρώ ανά 1.000 ευρώ εισοδήματος και από τις 29.000 ευρώ και μετά μειώνεται κατά 100 ευρώ ανά 1.000 ευρώ εισοδήματος. Όλα αυτά τι σημαίνουν? Σημαίνουν ότι τεχνητά υπάρχει ένα αφορολόγητο των 9.000 ευρώ. Σημαίνει ότι μέχρι κάποιο ποσό τις 26.000 ευρώ μισθωτοί και συνταξιούχοι χωρίς παιδιά έχουν πράγματι ελάφρυνση. Όμως όταν βάλουμε μέσα και το γεγονός ότι εξαλείφονται πλέον όλες οι φοροαπαλλαγές, τότε υπάρχουν επιβαρύνσεις. Πάσχο, γιατί τόσο καιρό λοιπόν συζητούσαν για το 45% στις 26.000 ετήσιο εισόδημα?
Είναι λίγο πιο πολύπλοκο από ότι οι πίνακες μας το εμφανίζουν. Δηλαδή, μαζί, σήμερα ο Μπάμπης Παπαδημητρίου έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα ανάλυση στην Καθημερινή για το τι τελικά καταλήγει ως φορολογική κλίμακα. Και λέει ότι μέχρι τις 26.000, που είναι το 80% των φορολογουμένων, η ουσιαστική φορολογική επιβάρυνση, η μέση φορολογική επιβάρυνση είναι γύρω στο 3% του εισοδήματος. Και από εκεί και πάνω φτάνει στο 15%. Υπήρχαν φοροπαλλαγές κτλ. Νομίζω ότι δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι για μια ακόμη φορά κάνουμε ένα πρόχειρο πράγμα, το οποίο θα το δείξουν στους Ευρωπαίους, θα νιώσουν καλά οι Ευρωπαίοι, οι αξιωματούχοι Ευρωπαίοι, ξέρουν και αυτοί ότι δεν πρόκειται να εφαρμοστεί. Έτσι, αυτή τη στιγμή παίζουμε ένα παιχνίδι στην ουσία. Το πολιτικό μας σύστημα με το λαό και τους Ευρωπαίους παίζουμε ένα πολιτικό σύστημα εικόνων, αντικατοπτρισμών. Εμείς κάνουμε ότι παίρνουμε μέτρα, αυτοί κάνουν ότι μας πιστεύουν. Προς το παρόν πληρώνουν, ναι, αυτά που είναι να πληρώσουν. Και πληρώνει και ο κόσμος. Και πληρώνει και ο κόσμος, σαφέστα, χρήματα που δεν έχει να πληρώσει. Σαφέστατα, αλλά το ζήτημα είναι ότι ποια είναι η εναλλακτική λύση. Δηλαδή η εναλλακτική λύση είναι να μην πληρώσουμε πολιτικά καθόλου. Γιατί το χειρίστηκαν έτσι. Ποιο? Θα επιμείνω λίγο ακόμα. Πολιτικά γιατί το χειρίστηκαν έτσι. Είναι καιρός για τέτοιου είδους παιχνίδια. Είναι καιρός να βγαίνουν μπροστά και να λένε ότι θα σας βάλουμε φόρους στα το 50%, το 45% στα χαμηλά εισοδήματα και μετά το παίρνουν πίσω. Και... είναι καιρός για τέτοια πολιτικά παιχνίδια. Πολιτικά νομίζω ότι το βασικό που αυτή τη στιγμή είναι προτεραιότητα είναι να πάρουμε τη δόση. Ναι. Διότι χωρίς τη δόση, ούτε πολιτικά μπορούμε να συζητήσουμε, ούτε οικονομικά, ούτε κοινωνικά, ούτε τίποτα. Κύριε Βαρουφάκη, εσείς ακούτε τώρα στα σημεία του το φορολογικό από το Χρυσόστομο Τσούφι και θα μας πείτε πώς θα αντιδράσει η Τρόικα. Διότι η Τρόικα τη Δευτέρα θα καθίσει στο τραπέζι και θα πει: για φέρτε μου να δω τα 2,5 δις από που θα τα πάρετε φορολογικά, να δούμε τι θα πούνε. Αν θα το δεχτούν ή όχι, γιατί από αυτό εξαρτάται και η δόση. Θα το δεχτούν. Γιατί είναι η λυμένη απόφαση ότι τη δόση θα την πάρουμε. Δυστυχώς για μένα, αλλά αυτή είναι μια άλλη συζήτηση. Θα σας πω λίγο να μας πείτε γιατί. Θα το συζητήσουμε μετά. Όχι, περίμενε. Αυτή τη βόμβα την έχει πετάξει πολύ πρόσφατα ο κ. Βαρουφάκης. Να συζητήσουμε τώρα για το θέμα του φορολογικού. Να ακούσουμε λίγο και τις υπόλοιπες παραμέτρους του φορολογικού. Χρυσόστομε, να τα δούμε λίγο στο τρέξιμο. Πάμε λίγο στο τρέξιμο. Τέλος επιτιδεύματος για οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Το τέλος επιτιδεύματος από τα 500 ευρώ πάει στα 650 ευρώ. Για τις επιχειρήσεις διπλασιάζεται στα 1000 ευρώ. Θα προκύψει από αυτά ένα όφελος, σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών, 235 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία θα διοχετευθούν για την ενίσχυση των πολυτέκνων με εισοδήματα έως 45.000 ευρώ. Έχουμε διαφορετική κλίμακα για τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωρίς αφορολόγητο, χωρίς έκπτωση φόρου, έως τις 50.000 ευρώ συντελεστής 26%, από τις 50.000 ευρώ και μετά 32%. Η φορολόγηση των ανωνύμων εταιριών, στα κέρδη θα φορολογούνται με 26% από 20 σήμερα και στα μερίσματα με 10% από 20 σήμερα, νομίζω, αν θυμάμαι καλά. Όπως και να έχει, ο μέσος όρος είναι 32,8% από 40%. Υπάρχει λοιπόν μια ελάφρυνση για τις επιχειρήσεις. Έχουμε αύξηση στην φορολόγηση των τόκων καταθέσεων από το 10% στο 15%. Δεν φαίνεται προς το παρόν να περνάει η πρόταση για 17,5%. Υπάρχει κλίμακα για την αυτοτελή φορολόγηση των ενοικίων. Έως τις 12.000 ευρώ εισοδήματα από ενοίκια θα φορολογούνται με 10%. Για πάνω από τις 12.000, 33% ευνοούνται οι μικροϊδιοκτήτες. Και στη φορολόγηση των αγροτών από το 2014 θα φορολογούνται με βιβλία εσόδων και εξόδων. Θα εξαιρεθούν τα πολύ χαμηλά εισοδήματα. Δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί τι ακριβώς εννοούν στο Υπουργείο Οικονομικών με τα πολύ χαμηλά εισοδήματα. Μάλιστα. Σε εσάς κατευθείαν, κύριε Βαρουφάκη. Κοιτάξτε, από τη στιγμή που ψηφίστηκε στη Βουλή ένας προϋπολογισμός, ο οποίος είναι καθαρά θεμελιωμένος στον αέρα. Δεν μπορεί να βγει αυτός ο προϋπολογισμός του κράτους. Αυτός ο προϋπολογισμός έχει κάνει κάποιες υποθέσεις για τα φορολογικά έσοδα, στη βάση των οποίων έχουμε συμφωνήσει με την Τρόικα αυτό που έχουμε συμφωνήσει. Οπότε τώρα, η τραγωδία του Υπουργείου Οικονομικών ήταν ότι έπρεπε να φτιάξει ένα φορολογικό σύστημα, το οποίο υποτίθεται να αποδώσει τους φόρους που έχει υποσχεθεί ο προϋπολογισμός που δεν μπορούν να αποδοθούν δεδομένης της ύφεσης. Οπότε εκεί θα συμφωνήσω με τον Πάσκο, ότι είναι ένα θέατρο σκιών. Η ουσία του προβλήματος είναι αυτό στο οποίο ήθελε και ο Πάσκος να συζητήσουμε. Το αν αυτό το θέατρο σκιών αξίζει τον κόπο, και αυτό επικεντρώνεται στο αν αξίζει αυτή η δόση να πάρθει υπό τους όρους που θα την πάρουμε με τα μέτρα της δημοσιονομικής προσαρμογής για το 2013, τη σχέση που θα έχουν με την ύφεση
και τον τρόπο με τον οποίο αυτή η ύφεση ουσιαστικά θα τεινάξει στον αέρα ό,τι έχουμε ψηφίσει. Αυτό που λέτε εσείς, κύριε Βαρουφάκη, είναι να αγνοήσουμε τα χρήματα αυτά, να μην τα πάρουμε, να γυρίσουμε την πλάτη υπό αυτές τις προϋποθέσεις. Λοιπόν, δεν θέλουμε να πάρουμε τα λεφτά. Για ποιο λόγο, πώς θα ζήσουμε. Καταρχήν, υπάρχει μια υπόθεση στην ερώτησή σας ότι θα ζήσουμε από αυτή τη δόση. Εάν όμως κοιτάξουμε προσεκτικά αυτά τα χρήματα της δόσης, θα δούμε ότι η μερίδα του λέοντος πηγαίνει για την ανακεφαλοποίηση των τραπεζών. Αναγκαία. Αναγκαιότατη ανακεφαλοποίηση των τραπεζών, αλλά καταστροφική έτσι όπως θα γίνει με αυτόν τον τρόπο, καλύτερα να μην γίνει. Για να το πω πολύ απλά. Η ανακεφαλοποίηση των τραπεζών θα γίνει με 20 τόσα δις, τα οποία θα δανειστεί ο Έλληνας φορολογούμενος εκ μέρους των τραπεζών. Θα τα δώσει στις τράπεζες την ώρα που αυτή τη στιγμή έχουμε το δεύτερο PSI. Με το ένα χέρι δηλαδή δίνουμε στις τράπεζες, με το άλλο τα παίρνουμε. Και σε μια οικονομία που επειδή ακριβώς το δημόσιο χρέος, όπως όλοι ξέρουμε, δεν είναι βιώσιμο, όταν προσθέσεις 20 τόσα δις υπέρ των τραπεζών. Εδώ υπάρχει μια συζήτηση αν, αν θα μπει στο δημόσιο χρέος ή αν θα πάει. Όχι, δεν υπάρχει καμία συζήτηση. Μπορεί να πάει απευθείας από την Ελλάδα. Καμία συζήτηση. Πάσχο, μην το λες αυτό. Πολύ θα ήθελα να ισχύει αυτό. Δηλαδή η απόφαση του Ιουνίου, απόφαση κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα ήταν ευχής έργων να εφαρμοστεί. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να εφαρμοστεί, ο κ. Σόιμπλε το έχει δηλώσει, ούτε για τις ισπανικές τράπεζες. Καλά, καταρχήν δεν οι ελληνικές τράπεζες δεν έμπαιναν στο παιχνίδι έτσι κι αλλιώς. Αλλά... αν μπαίνουν οι ισπανικές, θα μπαίνουν και οι ελληνικές. Δεν θα μπουν όμως. Θα το δεις αυτό. Η Γερμανία αναγκάστηκε να συμφωνήσει τον Ιούνιο σε αυτό, αλλά από την επόμενη μέρα τράβηξε το χαλί κάτω από τη συμφωνία. Και δεν θα γίνει αυτό, το ξέρουμε αυτό. Έτσι κι αλλιώς εμείς την υπογραφή μας τη βάλαμε σε μια δανειακή συμφωνία όπου τα 20 τόσα δισεκατομμύρια για τις τράπεζες θα καταγραφούν στο εθνικό δημόσιο χρέος. Αυτό το έχουμε συμφωνήσει. Δεν υπάρχει πιθανότητα να μας το δώσουν πίσω αυτό, για αυτό το ποσό. Για τα μελλοντικά θα δούμε. Δεδομένου λοιπόν ότι το ελληνικό χρέος είναι εκθετικό, είναι μη βιώσιμο, όταν παίρνεις, προσθέτεις αυτό το δημόσιο χρέος για να τα δώσεις στις τράπεζες, δεδομένου, και αυτό είναι δεδηλωμένο από τους Ευρωπαίους και από την ελληνική κυβέρνηση, ότι αυτή η ανακεφαλοποίηση θα λειτουργήσει μόνο εάν αυτά τα 20 τόσα δις λειτουργήσουν ως ένας μαγνήτης που προσελκύσει στις ελληνικές τράπεζες και ιδιωτικά κεφάλαια, γιατί από μόνο τους δεν φτάνουν. Αν δεν υπάρχει πιθανότητα να προσελκύσουν ιδιωτικά κεφάλαια, όταν βλέπουν οι ιδιώτες επενδυτές ότι οι ελληνικές τράπεζες καταρχήν τους παίρνουν χρήματα με το δεύτερο PSI τώρα με την επαναγορά χρέους, παράλληλα είναι απόλυτα διασυνδεδεμένες οι τύχες τους. Γιατί τους παίρνουν, κύριε Βαρουφάκη, μισό λεπτό. Γιατί τους παίρνουν χρήματα με, το δεύτερο, με την επαναγορά ομολόγων. Όταν δηλαδή, έχεις ένα χαρτί που αξίζει 100. Η επίσημη άποψη του κράτους όμως είναι ότι το χαρτί που αξίζει 100 το είχαν αγοράσει με 10. Όχι οι ελληνικές τράπεζες. Οι ελληνικές τράπεζες είχαν χαρτί που έκανε 200, τους το κόψαν στη μέση και τους το έκαναν 100 και τώρα τους το κόβουν στα 35. Οπότε τους παίρνουν χρήματα, αυτά τα ομόλογα τα οποία διαθέτουν οι τράπεζες ακόμα. Οι τράπεζες τα χρησιμοποιούν ως ενέχειρο στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Να παίρνουν δάνεια με το 70%. Και αυτή είναι μια πρόχειρη λύση, διότι. Δεν είναι λύση, είναι καταστροφή. Όχι, καταστροφή δεν είναι. Καταστροφή είναι. Καταστροφή. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για καταστροφές. Ζούμε μια διαρκή καταστροφή τα τελευταία 3 χρόνια, 4, 5 χρόνια τώρα. Έτσι, από το 8 έχει ξεκινήσει η ύφεση. Και η οποία επιταχύνεται. Δεν είναι καταστροφή. Απλώς είναι η πολιτική συνισταμένη, δηλαδή. Πολιτική συνισταμένη των επιδιώξεων των Γερμανών, των Φιλανδών, των Ελλήνων κτλ. Βρίσκουν μια πρόχειρη λύση. Μπαλώνουμε λίγο τα πράγματα. Δεν είναι λύση. Δεν είναι λύση. Η λύση ούτε είναι πρόχειρη. Μισό λεπτό. Εδώ υπάρχουν δύο προβλήματα. Το ένα πρόβλημα είναι το χρέος, το οποίο συμφωνούμε απόλυτα. Θα κουρευτεί, θα μαζευτεί, θα χρεοκοπήσει. Μιλάμε για την ανακεφαλοποίηση. Γιατί είναι λύση να δοθούν 20 τόσα δις στις τράπεζες, ο στόχος, αν θυμάσαι καλά, όπως ξέρουμε, διότι... ήταν αυτά τα χρήματα να βρουν το δρόμο τους στην αγορά. Σωστά. Συμφωνούν. Δεν θα τα βρουν εάν συνεχίζουν. Δεν θα τα βρουν εάν οι τράπεζες συνεχίσουν το παλιό παιχνίδι, να παίρνουν ρευστότητα από τη μια μεριά και να αγοράζουν έντοκα γραμμάτια του δημοσίου από την άλλη μεριά, ώστε να χρηματοδοτούν το κράτος. Εάν σταματήσει αυτό το παιχνίδι, στην ουσία οι τράπεζες να χρηματοδοτούν το κράτος για να μην ζει όλο αυτό το τέρας κτλ. Και δεν θα πάνε στην αγορά, σαφέστατα, και θα συνεχίσουν το ίδιο πράγμα, θα αυξάνει το χρέος. Υποτίθεται ότι αυτό το πράγμα θα τελειώνει. Δηλαδή ότι θα συμμαζέψουμε και το κράτος. Εκεί μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι δεν το κάνουν. Επειδή δεν το κάνουν όλα αυτά τα χρόνια, οι τράπεζες διαρκώς βαραίνουν με ελληνικό χρέος και το οποίο τραβάνε τη ρευστότητα. Άρα λοιπόν δεν είναι το πρόβλημα. Επιτρέψέ μου να διαφωνήσω μαζί σου και να σου πω το εξής. Ότι ακόμα και να μην χρειάζεται οι τράπεζες να αγοράζουν γραμμάτια του ελληνικού δημοσίου. Ακόμα και να μην χρειάζεται αυτό. Μα χρειάζεται. 20... Για να ζήσει αυτό. Είπες ότι αν καταφέρνουν και σταματήσουμε αυτή τη διαδικασία, τότε τα πράγματα θα πάνε καλά. Θα πάνε καλύτερα. Ότι θα διατεθούν τα χρήματα αυτά, τα 20 τόσα δις, στην αγορά. Εγώ σου λέω ότι δεν θα διατεθούν και να σταματήσει.
αυτός ο δανεισμός του ελληνικού δημοσίου της τράπεζας. Θα τα κοιτάνε. Να σου πω γιατί. Οι τράπεζες αυτή τη στιγμή είναι πτωχευμένες. Δηλαδή αυτή τη στιγμή η κεφαλαιοποίηση των τραπεζών είναι τόσο χαμηλά. Αρνητική σχεδόν. Φανταστείτε ότι είναι το ντεπόζιτο της βενζίνης τόσο χαμηλά που σε λίγο θα σβήσει ο κινητήρας.